Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα την Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Πολύ σας ευχαριστούμε που σας έχουμε κοντά μας. Ευχαριστώ που ήρθατε εσείς κοντά μας για να δείτε. Ήρθαμε, ναι, έτσι. Να τα πούμε από κοντά. Έτσι, έτσι. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να. Καλό το Skype, αλλά το ανθρώπινο είναι πιο... βέβαια. Και σας περιμένουμε και στον Εύρο σύντομα, με την πρώτη ευκαιρία οπωσδήποτε, γιατί ασχολείστε ιδιαίτερα με την περιοχή μας, με οτιδήποτε βγαίνει. Αυτή η εβδομάδα ήταν, είχαμε μία συζήτηση, την παρακολουθήσατε, για τη Frontex. Βέβαια. Ναι, και... Που κάποιοι χάρηκαν, κάποιοι χαρακτήρισαν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως ένα πολιτικό παιχνίδι. Ο κύριος Λίνερς το είπε πάρα πολύ ξεκάθαρα, νομίζω, εχθές. Αυτό είναι θέμα φιλοσοφίας και αντιμετώπισης. Σε οποιοδήποτε φορέα μπορεί να συμβεί κάτι το οποίο δεν είναι αποδεκτό, έτσι, mm-hmm. Σε οποιοδήποτε φορέα μπορεί να συμβεί. Και αυτό βεβαίως πρέπει να το αντιμετωπίζουμε όταν συμβαίνει. Αλλά αυτό δεν αναιρεί την αξία και την ουσία του φορέα. Και στη δική μας την περίπτωση, στην περίπτωση της Ελλάδας, η Frontex παίζει καταλυτικό ρόλο. Να ξέρετε, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει όσο είστε εδώ, ότι οι φορείς της τουρκικής προπαγάνδας είναι παντού. Mm-hmm. Στο Ευρωκοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η τουρκική προπαγάνδα που γίνεται αυτή τη στιγμή κατά της Ελλάδος στο θέμα του μεταναστευτικού, οι κατηγορίες αυτές που εγώ διάβασα δύο αποσπάσματα από πράγματα τα οποία λένε ο Ερντογάν και ο Τσαβούσογλου. Που λένε ότι έχουμε κάνει το Αιγαίο νεκροταφείο. Στην τοποθέτησή σας. Ναι, έχουμε κάνει το Αιγαίο νεκροταφείο, ότι πνίγουμε παιδιά στο Αιγαίο. Δεν μπορεί αυτά τα πράγματα να μένουν αναπάντητα. Και πρέπει όλοι οι ευρωβουλευτές της Ελλάδος και της Κύπρου να είμαστε ενωμένοι γύρω από αυτό, ανεξάρτητα από τον πολιτικό χώρο από τον οποίο προερχόμαστε. Διότι οτιδήποτε άλλο ρίχνει μήλο στο νερό της τουρκικής προκλητικότητας. Δεν υπάρχει όμως αυτή η ενότητα, δεν υπάρχει κοινή συνιστόσα, ειδικά στο θέμα της Frontex. Χθες συνέντευξη με τον κύριο Αρβανίτη, δήλωσε τη χαρά του, ότι επιτέλους δικαιώθηκαν όλα αυτά που λένε τόσο καιρό. Εξαπέλυσε πειρά κατά της Φόντερ Λάιεν, κατά του κυρίου Σχοινά. Εντάξει, κοιτάξτε, μπορεί... Κάνεις επιλογές. Προβληματίζεται ο κόσμος πάντως. Δεν νομίζω ότι προβληματίζεται. Εγώ δεν νομίζω ότι προβληματίζονται στην Ελλάδα για το ότι οι 92 γυμνοί άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είπανε από μόνοι τους και το επιβεβαίωσε η Frontex. Και αν δεν ήταν εκεί η Frontex να το επιβεβαιώσει διεθνώς, θα είχαμε ένα πρόβλημα αξιοπιστίας στο διεθνές στερέωμα τώρα που η ελληνική κυβέρνηση, ο κ. Θοδωρικάκος, ο κ. Μηταράκης, ο κ. Μητσοτάκης διεθνοποιούν το θέμα. Η Frontex ήταν μάρτυρας ότι αυτό συνέβη. Πήρανε τις καταθέσεις. Ακούσανε τι κάνανε σε αυτούς τους ανθρώπους. Με τα περίστροφα στον Κρόταφο. Και τους σπρώξανε. Όταν λοιπόν οι Τούρκοι λένε ότι γίνονται pushbacks από την Ελλάδα, εμείς πρέπει να λέμε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι γίνονται push forwards, τους σπρώχνουν οι Τούρκοι για να δημιουργήσουν θέματα σε εμάς. Και επιτέλους είπατε ότι πρέπει προχθές να υποθήγει μια αλήθεια. Αυτό το περιστατικό είναι... ανατριχιάζεις. Είναι θλιβερό. Αυτή η εικόνα είναι... Δεν είναι μια εικόνα που ανήκει στον 21ο αιώνα, πώς να σας το πω. Αλλά είναι μια εικόνα που δημιούργησαν οι Τούρκοι. Και είναι μια πολύ δυνατή εικόνα. Και θα έπρεπε όλοι να σηκωθούμε στην Ολομέλεια, όποια γνώμη έχεις για τη Frontex. Η Frontex για την Ελλάδα είναι χρήσιμη αυτή τη στιγμή. Τι να κάνουμε. Ναι, να διορθωθούν πράγματα. Ναι, τα λεφτά να τα πάρουν εφόσον διορθωθούν πράγματα. Αλλά δεν μπορώ τώρα αυτά τα διπλά μέτρα και τα σταθμά τα οποία κυκλοφορούν εδώ. Οπότε δηλαδή, πώς βλέπετε να εξελίσσεται τώρα η πορεία της Frontex? Αυτό συμβαίνει συχνά. Είναι ένα πολιτικό παιχνίδι ενός είδους. Δεν βλέπω ότι θα έχει πρόβλημα η Frontex, έτσι για να συνεννοηθούμε. Εντάξει, είναι μια διοικητική καθυστέρηση η οποία θα δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα αυτής της ψηφοφορίας. Mm-hmm. Για μας την άλλη Ελλάδα... μία όπως και πολλές άλλες εξαιτίας των... Το σημαντικό σας λέω είναι να μένουμε επικεντρωμένοι εμείς σε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Η προκλητικότητα, ο τόνος της ρητορικής, η επιθετικότητα, οι δοκιμές πυράβλων. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι έως και ένα επίπεδο απόγνωσης, αν θέλετε. Αντιμετωπίζει την κατάρρευση της οικονομίας, αντιμετωπίζει την κατάρρευση του αφηγήματός του μέσα στη χώρα. Όταν λένε ότι οι περισσότεροι Τούρκοι δεν θεωρούν ότι έχουν πρόβλημα με τους Έλληνες, καταλαβαίνετε, σε αυτούς μιλάει. Προσπαθεί να συσπυρώσει ένα ακροατήριο το οποίο είναι πραγματικά ακραίο και αυτός ο λόγος δεν νομίζω ότι περνάει στην πλειοψηφία των Τούρκων. Όπως δεν θα πέρναγε στην πλειοψηφία των Ελλήνων. Mm-hmm. Δεν τα έχουμε με τον γείτονα. Με την ηγεσία έχουμε πρόβλημα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναδεικνύουμε
τις ελληνικές θέσεις. Ας κάνουν αντιπολίτευση, ας κάνει ο κ. Αρβανίτης αντιπολίτευση σε ό,τι θέλει και σκληρή αντιπολίτευση. Και βεβαίως πρέπει να κάνει ερωτήσεις για το πώς θα αντιμετωπιστούν πράγματα. Αλλά όχι ρίχνοντας νερό στο μήλο της τουρκικής προπαγάνδας. Εκεί πρέπει να βάζεις μια κόκκινη γραμμή για την πατρίδα σου. Έχουμε θέματα για να αντιπαρατεθούμε, δόξα στον Θεό, ένα σωρά. Δεν είναι. Έτσι είναι. Και ιδιαίτερα, ξέρετε, εμάς τους ακρίτες, μας λυπεί πάρα πολύ αυτή η κατάσταση. Ακούστε. Η κίνηση το που ότι έκανε... δεν υπάρχει. Δεν μπορούν τα κόμματα της εξουσίας, στην Ελλάδα τουλάχιστον, να συνεννοηθούν και να πάρουν μια κάθετη και πάγια θέση υπέρ της χώρας, υπέρ του καλού της πατρίδας μας. Η κίνηση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που πήρε τη Φοντερ Λάιεν, τον Μισελ, τον Μπορέλ. Το 2020, λέτε. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ το νιώθω. Γιατί είχαν εικόνα. Πιστέψτε με, εσείς περπατάτε τώρα σε αυτούς τους διαδρόμους, όπως περπατούσα και εγώ. Είναι η πρώτη μου θητεία εμένα εδώ. Και όταν πρωτομιλούσα για τα ελληνοτουρκικά, αισθανόμουν αυτή την. Έλα μου τώρα με τα ελληνοτουρκικά. Εσύ, οι Έλληνες και οι Τούρκοι, χίλια χρόνια τσακώνεστε μεταξύ σας. Δεν υπάρχει αυτό τώρα. Γιατί όταν εγώ έλεγα ότι οι Τούρκοι εργαλειοποιούν τους μετανάστες και τους χρησιμοποιούν ως όπλα, μου λέγανε εντάξει, ναι, εσύ αυτό θα πεις και ο Τούρκος θα πει το άλλο. Όταν όμως πήγαν και το είδανε, και όταν μετά έγινε το ίδιο με τον Λουκασέγκο και είδανε ότι άμα δεν σταματήσεις, άμα ενδώσεις έναν εκβιασμό στη ζωή, όποιος και εκβιασμός και είναι αυτός, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έρθει και ο επόμενος εκβιασμός. Mm-hmm. Όταν λοιπόν δεν σταματάς τον Ερντογάν, δεν σταματάς και τον επόμενο, ο οποίος σου λέει, ωραία ιδέα, να το κάνω κι εγώ. Το κατάλαβαν. Και τώρα είναι ευρωτουρκικά. Και τώρα εγώ όταν μιλάω στην Ολομέλεια, δεν λέω, μιλάω για τον ευρώ μας, τα σύνορα μας, αλλά λέω τα σύνορα της Ευρώπης είναι. Μα αυτά. Είναι τα σύνορα της Ευρώπης και νομίζω είναι ότι θέμα πλέον Ευρωπαίων. Το έχουν καταλάβει αυτό όλοι. Σας λέω. Το έχουν καταλάβει. Το έχουν καταλάβει γιατί. Και εξού και η παρουσία της Frontex εκεί. Νομίζω ότι αυτό πιστοποιεί ουσιαστικά. Έτσι. Και γι' αυτό σας λέω. Ότι πρέπει να κοιτάμε και τα δικά μας εθνικά συμφέροντα πάνω απ' όλα. Εντάξει, εγώ δεν λέω να διορθωθούν τα κακά της. Αναφορικά με τις αιχμές του ΣΥΡΙΖΑ για την απαραίτηση του πρώην επικεφαλής της Frontex. Ότι τον είχε εκθεάσει η Νέα Δημοκρατία και γενικότερα. Μέσα στη Frontex, εντάξει. Ο άνθρωπος δημοσιοποίησε μια επιστολή. Δεν ξέρω τι γίνεται μέσα στη Frontex. Η άποψή σας για την όλη αυτή την έκθεση. Η άποψή μου είναι ότι με ενδιαφέρει η Ελλάδα. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό είναι πάνω απ' όλα. Και από τη Frontex και από την όλα. Προφανώς κανένας μας, όλοι θέλουμε διαφάνεια, κανένας δεν θέλει ατασταλίες, κανένας δεν θέλει pushbacks και δεν κάνουμε pushbacks σαν Ελλάδα. Τώρα αν υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι δηλαδή. Που κάτι κάνανε, να τιμωρηθούν, να αλλάξουν οι δομές. Εγώ χθες, επειδή παρακολούθησα τη συζήτηση αυτή, mm-hmm. γιατί περίμενα να μιλήσω, παρότι δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι δομημένη, άκουσα ένα σωρό συναδέλφους να αναφέρονται σε βελτιωτικές κινήσεις οι οποίες γίνονται ούτως ώστε να αποφευθούν τέτοιου τύπου συμπεριφορές. Ναι, γιατί έγινε μεγάλη συζήτηση πάνω στο θέμα. Είμαι υπέρ αυτού του πράγματος. Αλλά εγώ μπήκα στην αίθουσα εκείνη χθες για να μιλήσω για την Ελλάδα. Και αυτό θα έπρεπε να κάνουμε όλοι, να μιλήσουμε για το καλό της Ελλάδας. Το καλό λοιπόν της Ελλάδας είναι η Frontex να μας βοηθάει να προστατεύσουμε τα σύνορα της Ελλάδας, που είναι σύνορα της Ευρώπης, και αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα ελληνοτουρκικά στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και αν θεωρείτε μία ημερομηνία, ας πούμε, κλειδί την ημερομηνία των τουρκικών εκλογών. Τι θεωρώ, αλλά και απ' την άλλη. Γιατί τα αφηγήματα, ξέρετε, αλλάζουν. Φύγαμε από τη γαλάζια πατρίδα, πήγαμε στο άλλο. Από το άλλο στο παράλλο. Δηλαδή, πάντα κάτι βρίσκουν. Από μία άποψη, ξέρετε, έχουμε πάθει και μία. Λέμε συνέχεια αυτές τις φράσεις κλισέ, ότι πάντα οι Τούρκοι εξάγουν το εσωτερικό τους προβλήμα. Έτσι δεν είναι. Απ' την άλλη, ο Θεός δεν φυλάει. Κινδυνεύουμε να γίνουμε γραφικοί, αλλά. Εντάξει. Χαίρομαι που η ελληνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει την κατάσταση με ψυχραιμία. Χαίρομαι που. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι σε αυτή την κατάσταση. Σε πλήρη ετοιμότητα. Έτσι. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε κάνει αυτές τις αμυντικές συμφωνίες που δεν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Γαλλία και με τις ΗΠΑ, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας. Χαίρομαι που το χειριζόμαστε σωστά, αλλά δεν μπορώ να προβλέψω τι θα κάνει mm-hmm. ο Ερντογάν. Και όταν ακούς τον Ερντογάν να λέει ότι μπορεί να έρθουμε νύχτα, κάποιος πρέπει να του πει ότι άμα έρθετε νύχτα, θα φύγετε νύχτα.